Μέσα Μαΐου του 2015 και οι επιχειρηματίες στον κλάδο του τουρισμού δηλώνουν έτοιμοι να υποδεχθούν τους τουρίστες από Ελλάδα και εξωτερικό. Στις πρώτες θέσεις προέλευσης των τουριστών είναι και φέτος οι χώρες της Βαλκανικής Χερσονήσου. Στην τελική ευθεία για να υποδεχθούν το κύμα των τουριστών και για την φετινή τουριστική περίοδο βρίσκονται οι επιχειρηματίες εδώ στην παραλία της Κατερίνης στα μέσα του Μάη. Είμαστε έτοιμοι να υποδεχθούμε την τουριστική κίνηση της σεζόν. Με τα γνωστά προβλήματα, με τα γνωστά θέματα, αλλά πάλι έχουμε κάνει όλες τις ενέργειες εδώ οι επαγγελματίες ώστε να τους φιλοξενήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Πώς βλέπετε την κατανάλωση που κάνει τελικά ο επισκέπτης εδώ? Βλέπω ότι τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει και αυξάνεται. Επειδή εδώ οι αγορές με τις οποίες ο προορισμός εδώ της παραλίας συνεργάζεται είναι βελτιούμενες διαρκώς. Έχει μεγαλώνει δηλαδή και το διαθέσιμο εισόδημα των τουριστών και με αυτόν τον τρόπο καταναλώνουν και περισσότερο. Οι δικές σας προβλέψεις για την φετινή τουριστική σεζόν? Θα είναι φούλη η σεζόν, θα έχει πολύ κόσμο, πιο πολύ από τα πέρυσι. Έτσι πιστεύουμε όλοι. Αφήξεις από Βαλκάνια κυρίως αλλά και Ευρώπη? Από Βαλκάνια είναι πιο πολύ και από Δυτική Ευρώπη είναι λίγη. Πώς έχει επηρεάσει η οικονομική κρίση την κατανάλωση που κάνει ο τουρίστας σήμερα? Στο μισό. Από ποιες χώρες έρχεται συνήθως κόσμος? Από Σερβία, Ρουμανία, Ρωσία και Πολωνία. Οπότε είστε σε ετοιμότητα για να υποδεχθείτε κόσμο? Είμαστε. Είμαστε έτοιμοι να υποδεχθούμε τους τουρίστες και φέτος. Είμαστε έτοιμοι, σας περιμένουμε. Έχουμε αφήξεις από όλη την Ευρώπη και Βαλκάνια? Ναι, Βαλκάνια κυρίως. Στο μεταξύ, η μείωση των κρατήσεων κατά 35% από τη ρωσική αγορά για τη Χαλκιδική καθιστά τη φετινή τουριστική περίοδο δύσκολη. Σύμφωνα και με τον πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδοχείων Χαλκιδικής, Γρηγόρη Τάσιο, ο οποίος σε πρόσφατη δήλωσή του στη Δίον Τηλεόραση υπογράμμισε και τις αρνητικές συνέπειες που θα έχει για τον τουρισμό η αύξηση του ΦΠΑ. Είναι μια δύσκολη χρονιά για δύο λόγους. Ο πρώτος, σαφώς, όπως σωστά προαναφέρατε, είναι η μείωση τουλάχιστον για τη Χαλκιδική 35% από τη ρωσική αγορά. Να πω όμως ότι τον Φεβρουάριο ήταν στο 50, άρα δείχνει να έχουμε μία ανάκαμψη των κρατήσεων και η στασιμότητα που υπάρχει κυρίως στην κεντροδυτική Ευρώπη και στις αγορές όπως τη Γερμανία, που είναι η δεύτερη βασική για τον ομό, που περιμένουμε, αν γίνει μία συμφωνία επιτέλους, αυτό να ευοδοθεί για καλύτερα νούμερα για τον ομό, γενικά για τη χώρα. Βέβαια, όλα αυτά γίνονται μέσω των διαφόρων δημοσιευμάτων σκεπτικού ίσως της κυβέρνησης για αύξηση του ΦΠΑ στον τουρισμό. Πράγμα το οποίο το θεωρούμε πραγματικά αυτή την περίοδο αυτοκτονικό, είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Φυσικά και θέλουμε να βάλουμε πλάτη. Από εκεί πέρα όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο ανταγωνισμός είναι στα επίπεδα που έχουμε τώρα εμείς στο ΦΠΑ, αλλού και χαμηλότερο, και πρέπει με αυτό να βαδίσουμε και οποιοδήποτε σκεπτικό, αν υπάρχει, να γίνει από το 2016. Ωστόσο, εντυπωσιασμένοι από την περιοχή, δηλώνουν οι τουρίστες που επισκέφτονται την παραλία της Κατερίνης. Ενώ απαντούν θετικά και στην ερώτηση για το αν θα συνιστούσαν την περιοχή σε φίλους τους για να κάνουν εδώ διακοπές. Βρίσκεται στα πάντα εδώ, υπάρχει εκκλησία που είναι ωραία να επισκεφθείς, υπάρχουν πολλά πράγματα για να ψωνίσει κάποιος, πολλές καφετέριες. Και πιστεύω πως είναι αυτό που επιθυμούν οι τουρίστες. Για πόσο διάστημα θα μείνετε? Αυτή τη φορά επισκεφθήκαμε την περιοχή για το Σαββατοκύριακο για τα γενέθλια της γιαγιάς, αλλά το καλοκαίρι θα έρθουμε για περισσότερες εβδομάδες. Πολύ ωραία, μου αρέσει, περνάμε καλά. Όλα είναι μια χαρά. Από πού έρχεστε? Εμείς έρχομαι από τη Φιλιππούπολη, Πλόβδιβ, Βουλγαρία. Πώς βρίσκεται και την ποιότητα του νερού? Για μένα μια χαρά είναι. Και κάνω και μπάνιο. Θα συμβουλεύατε φίλους σας να έρθουν να επισκεφθούν την παραλία? Ναι. Aus Deutschland. Από τη Γερμανία. Πώς βρίσκεται την περιοχή της παραλίας? Πολύ ωραία. Το νερό φαίνεται καθαρό. Θα συνιστούσατε σε φίλους σας να επισκεφθούν την παραλία? Ναι, θα το έκανα.